Δημοσθένης Δαβέτας είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών, είναι καθηγητής, είναι λογοτέχνης, είναι ζωγράφος, ζει για μεγάλα διαστήματα στο Παρίσι. Από πρώτο χέρι θα μας μεταφέρει και την εμπειρία του εκεί από τον περισσότερο καιρό, 30 χρόνια ζωή στη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δαβέτα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και ο κύριος Σωτήρης Δαβέτα. Καταρχήν, κάθε εθνική... Κάθε εθνική γιορτή είναι ένας συμβολισμός. Στην ευρωπαϊκή μου εμπειρία έχω δει Γάλλους όπως ο Σιράκ ή ο Μιτεράν, οι οποίοι ήταν σε μια εποχή ειρήνης και ηρεμίας, να έχουν γιουχαϊστεί από τον κόσμο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η αντίδραση του κόσμου, η οποία βγαίνει μέσα από την ψυχή, μέσα από το αίσθημα ενός δικαίου ή μιας αδικίας, δεν μπορεί να απαγορευτεί. Ναι. Και είναι και απόλυτα θεμητό στα πλαίσια της δημοκρατίας. Δεν έχει σημασία, επειδή είναι γιορτή, ότι η γιορτή αυτή σημαίνει ότι θα καλύψουμε τα πάντα, θα βάλουμε μέσα μας κάθε φωνή και θα σκάσουμε από την έκφραση. Αλλά όταν αυτό φτάνει σε βίο πραγίες, ναι, εκεί είμαι απόλυτα κάθετος. Εκεί δεν επιτρέπεται, διότι ξεπερνούμε τις ασφαλιστικές δικλείδες της δημοκρατίας. Αλλά η αντίδραση, το γιουχάισμα, να το πούμε έτσι, είναι θεμητό στοιχείο μέσα στη δημοκρατία. Κύριε καθηγητά, κύριε Θεοδωρόπουλε, για κανείς να δεν επικρούσω και τον κύριο Δαβέτα, τη δική του εμπειρία με την Ένωση Κεντρών ως υποψήφιος ευρωβουλευτής και με δεδομένη την ευρωπαϊκή σας εμπειρία γενικότερα. Τη ζωή μου εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Ότι ανάμεσα στα προβλήματα τα ευρωπαϊκά και στον τόνο που έχει δοθεί εδώ, ειδικά από τα δύο κορυφαία κόμματα, στο πούμε έτσι, κορυφαία με την έννοια της εκλογικής έτσι, διαδικασίας, είναι, βλέπω μια μεγάλη διάσταση. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι προβλήματα ουσίας, ταυτοτικό πρόβλημα, πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με τι κατεύθυνση θα πάρει η οικονομία, ο πολιτισμός, η παγκοσμιοποίηση έχει μπει μέσα στην Ευρώπη και προσπαθεί να βρει η Ευρώπη την ταυτότητά της ως προς το πού θα ακολουθήσει. Αυτά τα προβλήματα δεν το βλέπω τα μεγάλα κόμματα. Βλέπω έναν ανταγωνισμό που χρησιμοποιείται από τα χρησιμοποιούνται οι ευρωεκλογές για μια μορφή πόλωσης, η οποία πόλωσης πάει να παρασύρει τον κόσμο σε μια διαδικασία Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, κόκκινο ή μαύρο, με αποτέλεσμα να μην βλέπω να γίνονται συζητήσεις για την ουσία των ευρωπαϊκών προβλημάτων και για αυτό το οποίο αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα, δηλαδή την ευρωπαϊκή πορεία. Θα έπρεπε για αυτά τα θέματα να υπάρχει μια κοινή συνάντηση. Θα έπρεπε ακόμη και στο μνημόνιο να υπήρχε μια από κοινού ένα είδος ομοτράπεζας συζήτησης, γιατί αυτά τα θέματα είναι εθνικά θέματα. Και τα εθνικά θέματα μέσα στην Ευρώπη είναι καθοριστικά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ουσιαστική φωνή η οποία να ανταποκρίνεται προς το ευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι να χρησιμοποιεί το ευρωπαϊκό θέμα για να λύσει τα εσωτερικά ζητήματα. Όπου υπήρχαν δίπολα, τα δίπολα έδωσαν λάθος συνταγές στην προοπτική. Πάντως και στην Ευρώπη δίπολα υπάρχουν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι, πια έχουν μειωθεί. Ο Μακρόν βγήκε εναντίον των διπόλων και ακολουθούν και άλλου είδους κόμματα τώρα. Όχι, εννοώ για τα ευρωπαϊκά κόμματα. Ναι, και ο Μακρόν είναι στη Γαλλία ευρωπαϊκό κόμμα. Θέλω να πω ότι τα παλιά δίπολα έχουν αρχίσει και μειώνονται. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ακόμη και τα ίδια τα κόμματα, τα δεξιά ή τα αριστερά, προσπαθούν να αλλάξουν φρασιολογία. Γιατί ο κόσμος θέλει μια πολυκομματικότητα, μια πολυεκφραστικότητα και όχι μια σφιχτή παραδοσιακή πολιτική. Κύριε Θεοδωρόπουλε, ειδικές επιπτώσεις στο δημόσιο βίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δαβέτα. Ναι, καταρχήν αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ναι, θα συμφωνήσω ότι η Ευρώπη είναι ίσως μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις πολιτισμού και καλής πορείας ζωής τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Όμως αυτή τη στιγμή ζούμε σε πολλές αντιπτυγμένες χώρες υποχώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την επίφαση, αν θέλετε, ή με το αιτιολογικό ή όχι, όπως με τα κίτρινα γυλαίκα που αναφέρατε ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ έχουμε μία υποχώρηση σε μεγάλο βαθμό των ατομικών δικαιωμάτων, τα οποία έχουν κατακτηθεί με αίμα και με υδρότα από τους εργαζομένους όλα αυτά τα χρόνια. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι αυτό θα μείνω εγώ στο θέμα με τις πρέσπες. Η συμφωνία των πρεσπών θεωρώ ότι είναι μια λάθος συμφωνία. Όχι, ξαναλέω πολύ γρήγορα. Μια πολύ λάθος συμφωνία, διότι δεν ξέρει να διαχειριστεί, να συνδέσει το γεωγραφικό με το ιστορικό, το οικονομικό με αυτό το γεωπολιτικό. Έγινε. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να συνεχιστεί ο αγώνας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να συνεχιστεί μέσα από μάχη ιδεολογική, πολιτιστική, πολιτική και μια καλύτερη ενημέρωση. Και κλείνω απλώς για να τελειώσουμε αυτό το πράγμα, είναι ότι δεν φταίνε σε τίποτα οι νέοι στη σημερινή εποχή να υφίστανται όλα αυτά τα λάθη τα οποία έγιναν από τις προηγούμενες γενιές,
και να υποχρεώνονται όλοι οι νέοι να φεύγουν στο εξωτερικό μάλιστα. για σπουδές. Αυτό το πράγμα πρέπει κάποιοι να σταματήσει. Κύριε φτάνει πια αυτή η αιμορραγία. Κεντρωθούμε στις ευρωπαϊκές εκλογές. Να ακουστεί η φωνή σας περισσότερο. Ολόψυχα, καλή επιτυχία σε όλους. Και καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Έχετε πολύ δρόμο. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.